Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκης, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα αναμέτρηση από την Sonic Arena, γνωστό Basketball Powerhouse στο γήπεδο. Παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Phoenix BC και Πανικού, οι ομάδες αντιμέτωπες για την Development League, στην οποία ήταν εκεί για το χειμερινό ομαδικό κίνηκα, ήταν στην Master του χειμερινού ο Πανικός, πλέον εκπαιδεύει στην Development, προέρχεται από μια σκληρή, θα μπορούσε να πει κάποιος, ήταν με έναν πόντο από τους Χριστόσαυρους, αλλά ο Δημήτρης Αντωνάκης στην pre-game συνέντευξη, την οποία μας παραχώρησε, είπε ότι στην διαφορετική προοπτική. Τώρα θα έρθει το πρώτο καλάθι από το επιθετικό rebound, το βλέπω εφορικτό τον Phoenix BC, είναι διαθέσιμο στην διάθεση της ομάδας και για αυτό το παιχνίδι. 2-0, το πρώτο καλάθι είναι γεγονός. Καρφώτης, συνήθως βασικός, έχουν 4 παίκτες στον πάγκο του Ισπανικού, τον Τονάκης πήγε να πάρει την μπάλα, δίπλωση άμυνα. Τα πήρε, πάλι θα περάσει εκτός. Από πλάγια, παραμένει για τον Πανικό. 3 παίκτες έχουν στον πάγκο τους Φινικά. Φώτης, ξεκινήσει, πρέπει να σκρίνει με τον Τονάκη. Ο Γιώργος του Γιώργου για 3 τώρα, τον Άκης είναι άστοχος, υπάρχει μάχη, αμυντικό rebound. Εντάξει, δεν έγινε και να μαχαίρει της Αλαμίνας, δεν υπήρχε και τόσο μεγάλη μάχη. Υπάρχει και το αμυντικό rebound. Ο Βοδόπουλος πέρασε κεφάλι μέχρι μέσα, είναι άστοχος ο Σκλέπος, νούμερο 27, Αναστάσιος Σκλέπος. Τώρα θέλω να τρέξουν οι παίκτες του Πανικού, ο Γιώργος πήρε την πρώτη πάσα και θα αφήσει στο καλάθι, είναι άστοχος ο παίκτης του Παπαβασιλείου. Αμυντικό rebound δεν θα έρθει, υπάρχει επιθετικό. Στον Παλάσκα, ο Δενάκης πέρασε από την baseline, πέχει τον άπδολο, η άπινε άστοχο, σας μπρόξει την μπάλα του Παπαγιώργος, εκεί που είναι αντίπαλος όμως. Παπαδόπουλος, καστή πάσα από τον Βασιλείου, κρατή. Ο Βασιλείου ένα jump shot, είναι άστοχος στον αντίπαλο, στον προσωπικό αντίπαλο. Ο Δενάκης τώρα, καστή πάσα, υπόγεια, πέρασε, κόπηκε όμως από τον Παπαγιώργο. Ο Παπαγιώργος, έχουμε την πρώτη εντυπωσιακή φάση, το πρώτο highlight για το παιχνίδι. 2-0 παραμένει. Ο Γιώργος είναι στη γωνία, δεν θα πάρει από την επαναφορά. Το νούμερο 91 θα πάρει τώρα, είναι άστοχος όμως την μπάλα, μπήκε και βγήκε από την Τελικίδη. Σκανάρει το γήπεδο ο Τσαπάρας. Ο μόνος MVP του για 3 Παπαδόπουλος, εύστοχος ο Μπόμπερ του Φίνικα. 5-0. Έχουν περάσει το πρώτο δίλεπτο, ο Πανικός και τον Παλάσκα τώρα. Καραφώτης ψάχνει και τους πρώτους τους πόντους οι τεχνικά φιλοξενούμενοι. Ένα jump shot, Καραφώτης είναι άστοχος, αμυντικό rebound από τους Μεωλίδη. Τσαπάρας. Τσαπάρας περίτεχνη πάσα στους Μεωλίδη, σουτ για 3. Αυτός είναι εύστοχος και πάλι εύστοχο τρίποντο για τον Φίλικα. 8-0. Λάσκας. Ο Καρφώτης θα πάρει το jump shoot και είναι έστω από τώρα πέρα του Σιμεωνίδη. Παίρνει μερικό στο αίμα του πίσω για την προηγούμενη φάση. Αυτό 2 πρώτοι πόντοι του Πανικού. Του Βάρας 2 λέει, αναφερόμενος ενδεχομένως σε 2 ψηλούς πάνω, για να δούμε. 2 ψηλοί όντως πανεβαίνουν πάνω, ο Βασιλείου δίνει το screen και το έναυσμα. Τσαπάρας με τον Αντωνάκη, ο οποίος παίζει καλή άμυνα, Βάρας δεν εξακολουθεί στα 7 δευτερόλεπτα. Τσαπάρας πέσει κάτω, Τουνάκης έπεσε κάτω και δεύτερος παίκτης που πήγε πάνω στον Τσαπάρα, δεν υπάρχει αμυντικό ή επιθετικό φάουλ, υπάρχει αμυντικό rebound. Αντωνάκης, Αντωνάκης καστή πάσα, Αντωνάκης, ο Γιώργος τώρα, πάλι καστή πάσα, πέρασε από τον αντίπαλο του Αντωνάκη, αλλά δεν πέρασε σε αυτόν, έχει περάσει εκτός. Ο Πανικός συνεπώς θα έχει 15 δευτερόλεπτα για τη διεξαγωγή της βαμβίνας της επίθεσης. Χωρίς να δώσει πάση να πάρει από την επαναφορά της Ελεκίδης και θα εξοχίσει από την μέσα απόσταση. 8-4. Παράς. Σκλέπος ανεβαίνει πολύ ψηλά καθώς και ο Παπαβασιλείου δεν είναι πρώτη φορά που το βλέπουμε. Είναι δεύτερη. Μεγάλη διαφορά. Τσαπάρας. Ο Παπαβασιλείου δίνει την επιλογή σου για 3. Τσαπάρας είναι άσοχος τώρα. Επιθετικό rebound όπως απέναντι σε 2 παίκτες και έστοχος ο Σκλέπος. Αναμένεται να πάρει αρκετό χρόνο συμμετοχής και απόψε. Ο ψηλός Τρίνικα, καθώς ο αδερφός του δεν είναι στην σύνθεση της ομάδας για τον ψηλό παιχνίδι, Καραφώτης. Ενδέκος για 3 από τις 45 μοίρες, με ταμπλό είναι άστοχος και συγκεκριθεί από τον πάγκο για να πανηγυρίσει ο Κοντόπουλος. Δεν πήγε όμως το καλάθι.
14 δεν έχουν κάνει ακόμα φάουλ παίκτες του Φίνικα, οι οποίοι έχουν τώρα την κατοχή. Το μάχη του Deflection θα πάρει όμως ο Κλέπος. Το Βασιλείου τώρα σουτ για 3 απέναντι στον Μπραντέκο, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound. Από τον έψο τον Γιώργο. Τον Άκης. Τον Άκης πέρασε κοντά σε όλους και σε όλα, κόπηκε και πάλι από τον Βασιλείου και πάλι απαρτιά εκτός. Τον Φίνικα. Τι. Σημειονίδης. Σουπάρας 3 λέει τώρα χαρακτηριστικά. Έχουμε κώδικα, για να δούμε. Περνάει στο κέντρο, ο Βοδόπουλος βγήκε και πήρε σου για 3 από 45 μήνες. Είναι άστοχος, θύμισε λίγο ο Σπανούλης play. Δεν βγήκε ακριβώς από screen, αλλά βγήκε και γύρισε και σούταρε. Ο Γιώργος πέρασε, κόμπηκε και πάλι από τον Παπαβασιλείου. Θα συγκρατήσει την μπάλα και την κατοχή από τον Βοδόπουλο στον Τσαπάρα και φάουλ. Έχει δει στον Γιώργο, 0-2 το φάουλ. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα στην Ιγαρίνα, έχουμε και ξέντρα, έχουμε και μικρούς μας φίλους, έχουμε και όχι τόσο μικρούς μας φίλους. Θα πάρα. Κοιτάξτε με το σημερίδι, κοιτάξτε που ανεβαίνει ο Καραφώτης ως βοήθεια για να μαρκάρει. Άντρα σε όλους και σε όλα είναι πεσμένος κάτω ο Τσαπάρας, θα κερδίσει το φάουλ από τον Αντωνάκη και είναι το τρίτο του πανικού. Θα εκτελέσει τις πρώτες βολές στο παιχνίδι. Τσαπάρας, Καραφώτης, 12-14, τρίπλ σκορ, Ραντέκος. Ζήτησε και θα πάρει ο Αντωνάκης σε δεύτερη φάση. Απέναντι στους Κλέπο, για να δούμε, θα πάει να το παίξει στα πόδια, side step back shoot για 2, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από Βασιλείου, χειροκροτούμενος. Μερικτός από την κερκίδα. Τσαπάρας. Τσαπάρας στις τρίπλες, έχει ζητήσει και θα πάρει ο Κλέπος και πάλι θα τροποδοτηθεί. Είχε μισμάτι υπέρ του. Απέναντι στους Ζελικίδη αυτή τη φορά και θα ευστοχίσει. 4-4. Αναμένεται να παίρνει πολλές μπάλες απόψε ο Σκλέπος. Διαφορά στους 10 λοιπόν. Λάσκας. Ζήτησε και ο Γιώργος σου για 3 θα το πάρει τελικά με τα μπλοκ και πάλι άστοχος όμως. Σκλέπος θα rebound, θα πάρει τώρα. Προγανώσει την επίθεση. Λογαριασμό του Φίνικα. Προγανώς. Πάρα σε περίπτωση στον Μπραντέκο, θα περάσει κολλημένος σαν αυτοκόλλητο πάνω του Μπραντέκος και βγήκε πάνω του Αντωνάκης και έχει υπάρξει θετικό φάουλ από τον Τσαπάρα. Και έτσι θα έρθει το πρώτο φάουλ του Φίνικα. Έναν όχι παραδοσιακό τρόπο, όχι τόσο συνηθισμένο, με επιθετικό φάουλ. Ο Γιώργος τώρα φέρνει ένα screen από άλλος παίκτης τώρα απέναντί του. Θα σμπρώξει πάνω από τον Παπαδόπουλος. Είναι ο Βασιλείου, αλλά θα χαθεί και πάλι η μπάλα. Ο Γιώργος ήταν εκεί πέρα και διόρθωσε το λάθος. Ο Αντωνάκης. Κάτι λέει στον Μπραντέκο, ο οποίος πάει μέσα για να δούμε σου για 3 πίσω από το screen που δεν σου λέει. Κύριε, έτσι το όμως ο Αντωνάκης. Σε σηκώνει εδώ στην κερκίδα. Σπέρα. Σπέρας. Τσαπάρας, ήρθε και η Μαρία στο γήπεδο, θα τραβήξει φωτογραφίες. Σουτ για 3, είναι άστοχος τώρα από την κορυφή. Με μεγάλη καμπύλη απέναντι σε παίκτη του Σημενίδης. Ο Γιώργος πέρασε ανάμεσα από 2, είναι άστοχος. Τώρα θα περάσει εκτός από την διεκδίκηση του Σελικίδη και θετικό rebound. Θα μπορούσα να πω η καλύτερη φωτογράφος έτσι περάσει εντός του παρκέ. Να μην πω το όνομα. Να την φωτογράφιζα δηλαδή. Πολύ ωραίο αστείο, τώρα θα θυμάμαι ήσυχος. 14 λεπτά λοιπόν έπειτα από το τρίποντο του Αντωνάκη. Η ζέστη μας έχει παρέσει κάτω κούτελα, αλήθεια είναι. Τσαπάρας, οργανώνει και πάλι την επίθεση του Φίνικα, έδωσε ένα σκριν, πήγε το pick and roll, θα αφήσει την μπάρα στο καλάθι με ένα χέρι, με ένα υπόγειο λέει άπος Κλέπος. 16-7. Το θορυκτό πυροβολή ζεσταίνεται και δεν συγχωρεί. Ραντέκος. Ένα jump shoot, έστω
μπάλα από μέση απόσταση και κοιτάξτε και ακούστε μάλλον. Στους πανηγυρισμούς από τον Καραφώτη το σουτ 6-9 από τον νερό του πανικού. 15 δευτερόλεπτα Πάρας στις τρίπλες. Πολύ καλή άμυνα τώρα, θα τον αναγκάσει στο λάθος. Αντωνάκης έκλεψε. Αντωνάκης έχει τη θελή σου για 3, έχει γλυκαθεί από τον προηγούμενο. Εύστοχο είναι άστοχος όμως τώρα. Παπαδόπουλος μια μακρινή μεγάλη πάσα. Βρήκε τον Παπαδοσύνη, ο οποίος μπερδεύτηκε και δεν μπόρεσε να αφήσει την πάρα καλά. Σε πρώτο χρόνο τον πρόλαβε ο Αντωνάκης. Παραλίγο τον πρόσπισε τώρα ο Παπαδόπουλος, συγκράτησε Τσαπάρα. 12 δευτερόλεπτα, πολλά πράγματα γίνονται. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, σου για 3 Τσαπάρα είναι άστοχος. Βρήκε στο rebound. Έχει ρυθμίσει η πρώτη αλλαγή, ο Τσάτσος είναι έτοιμος να περάσει. Ο Καραφώτης συνεχίζει το σόου που έχει χτίσει από την προηγούμενη φάση. 16-11. Βάρας. Δύο μήνες έξω, λέει στον Παπαδοσύλιο Παπαδόπουλος. Οι ομάδες πολύ μελετημένες με σχήματα τα οποία εφαρμόζουν. Με διαφορετικά σχήματα που εφαρμόζουν. Ο Παπαδόπουλος για τρεις άστοχος. Και οι δύο ομάδες ήταν πολύ τα στατιστικά, τα παιχνίδια, τα βίντεο. Λογικά θα δούμε και αυτό. Γεια σας μελλοντικοί Phoenix BC και Μαρκό. 16-11, τον Άκης έχει περάσει εκτός. Παλάσκας. Θα σας δώσω ένα σκρίφ στον Καραφώτη, ο οποίος έχει κλειστεί από 2 σούτια 3 τσάτσας. Έστοχος! 16-14! Σχεδόν ξαναμπαίνει εκτός του Μαρκέου τον Άκη. Έχει βρεθεί πίσω με 10 πόντους. Είχαν βρεθεί με 10 πόντους πίσω οι παίκτες του πανικού. Καραφώτης, βγαίνει ένας πολύ σκληροπυρηνικός φαν του πανικού στο παρκέ. Ένα jump shot τώρα απέναντι στον Παπαδοσύλη. Είναι έστω πάλι από μέση απόσταση από τον Τζάτσα. Αυτό το σουτάκι μέση απόσταση δικαιώνει τους παίκτες του πανικού. Είναι πολύ στον Καραφώτη προηγουμένως. Δύο φορές. 30 δευτερόλεπτα, οι δύο ομάδες στην απόλυτη ισορροπία των 16 πόντων, 1-3. Τα φάουλ θα χάσει τελικά την μπάλα από τον Βασιλείου. Τώρα το momentum λίγο πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου, λέει Πανικός, ο οποίος έχει την ευκαιρία, την δυνατότητα να προσπεράσει. Τον Δέκος. Ανεβαίνει ψηλά για να πάρει την μπάλα από τον Βασιλείο. Στο screen παραλίγο να χάσει τον Παπαδόπουλο, screen από τον Τσάτσα. Απέναντί του το θορυκτός Κλέπος έχασε και υπάρχει στήριγμα. Στο νούμερο 6 στον ψηφοδιόρο με το νούμερο 6, δεν είναι δηλαδή. Στο νούμερο 6, στο ψηφοδιόρο με το νούμερο 6. Ωραίος. Είμαι σπουδαίος ρητορός απόψε. 7,6 δευτερόλεπτα ακόμα για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Για να δούμε τι μπορεί να βρει ο Φίνικας τώρα. Τσαμπάρας, 6 δευτερόλεπτα. Απέναντι στον Παπαδέκο. Κοιτάξτε πόσο καλή άμυνα παίζει. Πέρασε ο Τσαμπάρας με κάποιο τρόπο και αυτή την μπάλα στο καλάθι. Για ένα πολύ γλυκό buzzer beater. 18-16 στη λήξη της πρώτης περίοδου. Έχουν γίνει αυτοκόλλητα οι παίκτες του πανικού πάνω στον Τσαπάρα. Σίγουρα είναι εντολή εκ των έσω. Δεν έχει γίνει αλλιώς. Επισκοπούνται οι κίνες δηλαδή. Τελικό σκορ λοιπόν 18-16. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την ανάλυση της δεύτερης περίοδου. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν έπειτα από ελάχιστη ώρα. Έπειτα από ένα περίπου λεπτό στο παιχνίδι και έχουμε σημαντική αλλαγή για τον Φίνικα. Έχει περάσει εδώ για πρώτη φορά ο Γαλάνης. Τώρα χάθηκε η μπάλα για τον Φίνικα. Τσάτσας. Πρώτη άμυνα για τον πανικό βγήκε σου για 3 άστοχος. Μόνο αέρα από τον Τσάτσα. Η πρώτη επίθεση λοιπόν δεν θα βγει. Τσαμάρας. Συνεχίζει ακάθεκτος να κατεβάζει την επίθεση του Φίνικα. Φίνικα σας κρίνει από τον Παπαβασιλείου. Θα εκτελέσει πίσω από αυτό και είναι έστοχος. 21-16. Ένα μικρό 5-0 σερί με 5 σερί πόντους του Γκάρτον Phoenix BC. Το πάρα τώρα φάουλ του Βασιλείου στον Φώτη. Βαλέκος στην επαναφορά. Περφώτης. Θα σας δίνει ένα ακόμα screen. Ένα jump shoot απέναντι στο δεύτερο παίκτη που είναι πάνω στον Καραφώτη, στον Παπαβασιλείου. Ένα shoot είναι έστοχο και πάλι 21-18. Μέση απόσταση φαίνεται να ταιριάζει απόψε στον Καραφώτη. Έχει πάρει 3 shoot πλέον μέση απόσταση. Λεωνίδης
κοινές όπως αυτά. Έχει κλειστεί από πολύ κόσμο, παραλίγο βήματα, συγκρατεί το σταθερό όπως του Βασιλείου. Ο Βοδόπουλος για τρεις μαρκαρισμένος από την γωνία, είναι άσχημα από τον ο Σαμάρας αυτή τη φορά, από τον Βαραντέκο. Πίσω πάρει τώρα την μπάλα, χειροκροτήματα από πλευράς του Πανικού. Ο Δέκος, καυτή πάσα Τσάτσας. Παίρνει τον Παπα Βασιλείου, θα συγκρατήσει ο Σαμάρας το ένα του πίσω για το επόμενο κλέψιμο και υπάρχει φάουλ. Χειροκροτήσει τον Τσάτσα. Παράς. Παντόπουλος βγαίνουν δύο παίκτες πάλι ψηλοί για πλάγιο pick and roll ενδεχομένως. Που δεν βγήκε. Σημειονίδης στα 10 δευτερόλεπτα. Πριν πάσα τώρα στο για 3 και πάλι Τσαπάρας είναι άστοχος. Πολύ ψηλά θα πάρει το λιγικό ρυμπάν του Καραφώτης. Πήγε το κλέψιμο να την καταφέρει ο Καλάνης. Καραφώτης. Την πάσα στον Εψοφο Γιώργο με το νούμερο 31. Σε για 3 πασάρα λέει μια φίλη του Πανικού. Δεν πήγε το καλάθι όμως. Δεν θα ισοφαρίσει εκ νέου ο Πανικός. Τσαπάρας παίρνει από το κέντρο. Στα 12 δευτερόλεπτα. Άλλος παίκτης τώρα πάνω του. Τσαπάρας δίνει μάχη μέσα στη ρακέτα. Ο Σημειονίδης σου για 3 Τσαπάρας και πάλι είναι εύστοχος τώρα. Μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη. 3 και τρίποντο. Το υπόλοιπο δεν το λέμε, δεν κάνει. Τον Δέκος. Συγκρατεί την πάσα απέναντι στον Παπαβασιλείου. Παίζει παίξε καλή άμυνα. Τώρα έκανε φάουλ. Στον φόρμα του Γονικού. Ο Παπαβασιλείου τα λέει τώρα με το ρεφ. Καραφώτης και Παναδέκος περνάνε εκτός για τον Πανικό. Μία ακόμα αλλαγή διπλή. Αντωνάκης έχει περάσει εκ νέου εντός. Καθώς και ο Κοντόπουλος για πρώτη φορά στο παρκέ. Αντωνάκης. Παίρνει ένα screen και πάει μέχρι μέσα, παίρνει στον Παπαβασιλείου, θα μετρήσει αν μέτρησε, μπήκε! Πάλι φάουλ από τον Παπαβασιλείου! Δύο back-to-back! Σε δύο φάσεις! Τους περάσει εκτός ο Σκλέπος. Τρίτο φάουλ του Παπαβασιλείου. Αυτό ενδέχεται να είναι πρόβλημα για την front line του. Φίνικα, Μπαγκάλες είναι έτοιμος. Περάσει εντός, είπε δεν θέλω όπως ο Παπαβασιλείου όταν ερωτήθηκε σχετικά. Αλλαγή. Μεγάλος δεν θα κάνει τον ντεμπούτο του τώρα, ούτε τώρα. Με τη φανέλα του Κίνικα. 14 δευτερόλεπτα, σκαστή πάσα. Ο Λάνης πέρασε μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ. Από τον Παπαβασιλείου. Κάνει και... κίνηση στην κοίτα. Τσαπάρας. Σκλέπος τώρα θα περάσει εντός στη θέση του Παπαβασιλείου. Κίνηση που βγάζει νόημα. Είναι έκτοχος ο Παπαβασιλείου και πράγματι περνάει στον πάγκο και Σκλέπος είναι έτοιμος να περάσει στη θέση του. Με τον Μάβιν Κουμπούζα λέει στον συμπαίκτη του όσον αφορά το μαρκάρισμα, το ματσάπ που προκύπτει, αλλά όλοι οι παίκτες πανικού έχουν μαύρη μπλούζα. Φανέλα, μαύρη κορεσιά. Μέχρι μέσα τώρα θα γυρίσει το φαουλ και αυτό τώρα και για δύο βολές που πάλι από το Γαλάνι. Στα 21 το σκορ. 4-2 τα μαδιά στη δεύτερη περίοδο. Δηλαδή είναι αρκετά πιο φυσικά παιχνίδι από την πρώτη. Άσχημο στη δεύτερη. Τσάτσας. Νικολής είναι έτοιμος να περάσει και αυτός. Τσουμπάρας πρώτη πάσα από Παπαδόπουλος. Γωνία Γαλάνης. Τσουμπάρας. Σημαντικά στα 12 δευτερόλεπτα. Από τις 45 μοίρες πάει να περάσει μέχρι μέσα. Κέρδισε το φάουλ. Έβαλε το καλάθι. Παίρνει στο Τσάτσα. Να δούμε.
31-21 η διαφορά στους 9 πόντους. Και επιστρέψει ο Πανικός από τους 10 στην πρώτη περίοδο. Για να δούμε αν μπορεί να κάνει κάτι παρόμοιο ενώ πλησιάζουμε τα μέσα της δεύτερης. Ο Γιώργος άλλαξε με τη ρακέτα. Για στη γωνία τώρα και θα πάρει ο Μπαλακοντόπουλος στην τριάδη σου για 3 απέναντι στον Σκλέπο. Είναι άστοχος. Θέλει κόψη να πάρει τρίποντα απέναντι στον Σκλέπο. Θα πάρει μια κίνηση. Σε κάποιον Σκλέπο έχει βυθιστεί και θα βγάλει από τη γωνία. Μπαλακοντόπουλος για 3 άστοχος. Αμυντικό rebound. Τώρα ο Γιακοντόπουλος. Αντωνάκης. Εδώ της Νικολής έχει βρεθεί σε πλεονεκτική θέση. Είναι άστοχος όμως. Πάρα πολύ κρίμα για τον ίδιο. Και ορτίζει πάρα πολύ καλή θέση για τον Σκλέπος. Δεν είχε πάει πάνω του. Παρκώς. Συνεπώς είχε βρεθεί ελεύθερος για αρκετό χώρο και χρόνο. Αυτό έχει όμως. Σαμπάρας. Σκλέπος δίνει το σκρίν. Άλλος παίκτης τώρα πάνω στον Σαμπάρα. Σκοστή πάσα. Καλάνης γύρισε. Πάσα δεν θα περάσει τον Σκλέπο. Έχουν αποκρυπτογραφήσει το play πλέον. Το play πλέον. Ωραίο. Η παίκτης του Πανικού. Παντόπουλος. Τριάδης. Αντωνάκης από την άλλη γωνία τώρα. Πάει μέχρι μέσα, στέκεται, βρέθηκε μερικός ελεύθερος, είναι άστοχος, επιθετικό rebound από τον ίδιο, προσποίηση και καλάθι! Είχε τρυπώσει στην άμυνα, γκούτι τρυποκάλυτος. Πάμε! Με 5 λεπτά ακόμα για την λύση της δεύτερης περιόδου, το δεύτερο μισό που λέγαμε προηγουμένως, σου διατρίχνει τον ίδιο με μεγάλη καμπύλη απέναντι στην Δημητριά, είναι άστοχος, το σπρώξει την μπάλα ο Γαλάνης. Πολύ δύσκολο στον Παπαδόπουλο Τσαπάρας. Αντωνάκη ανεβαίνει, θα δώσει το screen, θα πάει αντίθετα από αυτό κι άλλο screen. Σκλέπος τώρα πάει μέχρι μέσα και υπάρχει στίγμα. Για φάουλ που έχει χρησιμοποιήσει από τον Γιώργο. Διπλό screen στην πρώτη φάση. Δεύτερο κατά. Ωχ. 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 Τρεις άστοχος. Αντωνάκη στο rebound. Θέλει να τρέξει. Εναντίον δύο τώρα έχουν επιστρέψει τις παίκτες και αντίπαλοι. Μάλλον θα περάσει εκτός. Ο Μπόμπλος σηκώνεται όλα καλά. Δίνει και το χέρι με τον Αντωνάκη. Και με τον Τζαπάρα. Κοντόπουλος. Στα 16 δευτερόλεπτα. Κοντόπουλος τώρα σκαστή πάσα. Δεν θα περάσει στον Νικολή. Είναι εκεί πέρα από τον Δημητριάτης και συγκράτησε πολύ ψηλά. Δύο παίκτες δεν θα πάρει το rebound. Ήταν εκεί πέρα από τον Κοντόπουλος και το πήρε αρκετά πιο αβίαστα στην κίνηση. Στην κίνδυνη πάσα θα πάρει συγκρατήσει για 3 σημεωνίσεις και βρεθεί ελεύθερος. Είχε την κίνηση του Παπαβασιλείου. Ίσως έχει σηκωθεί από το βάτο προβληματικό φαίνεται κάπως. Ενδεχομένως για τα 3 φάουλ με τα οποία έχει χρεωθεί Κοντόπουλος. Χέρι με χέρι στον Αντωνάκη Νικολής τώρα με χώρο. Πέρασε από 2 μπάλα, περπάτησε, δεν του έκανε το χατήρι. Θα αρκεστεί σε 2 βολές. Έχει κερδίσει τον Παπαδόπουλο και έχει ζητήσει time out του Παπαβασιλείου για την πλευρά του Φίνιγκα. Ο οποίος βρίσκεται μπροστά με 7 πόντους, 5-4 έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά και από τις δύο πλευρές. 4 λεπτά ακόμα για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το υπόλοιπο παιχνίδι. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν για μία ακόμα φορά στην Sonic Arena. 30-23 το σκορ, σε περίπτωση που ψυχάζεται πριν από κάτι δευτερόλεπτα. Τέλος πάντων. Νικολής είναι σκραμμένο των ελευθερών βολών. Είναι άστοχος στην πρώτη, δεν θα ρίξει την διαφορά στους 6. Κάτι όμως, καθώς η δεύτερη πόλη θα μπει μέσα. 30-24. Σβάρας. Θα δώσει την μπάλα στον Σκλέπο, ο οποίος πέρασε μέχρι μέσα. Έλαβε, τσίμπησε την μπάλα, είχε δώσει σκριν, βγήκε το πικερόλ, αλλά το καλάθι δεν μπήκε. Αντωνάκης, έπρεπε να βγει το πικερόλ, να μπει το καλάθι. Βγήκαν και τα δύο. Νικολής είναι ένα screen στον Αντωνάκη, ο οποίος εκμεταλλεύεται πλήρως και με τη μία. Είναι άστοχος το σουτ που πήρε, έχοντας απελευθερωθεί. Σημεωνίδης. Ωραία, reverse, λίγο πριν. Το πίσω από το κέντρο. Μητσοκίνδυνη, πάσα από το δόπλο συγκρατεί και τριγωνάκι τώρα μέσα στην τριγωνία. Καλάνης. Γυρίζει. Άστοχος. Μαζεύει το rebound ο Κοντόπουλος. Κοντόπουλος Αντωνάκης τώρα από την γωνία. Μπορούμε να το δούμε παντού τον Αντωνάκη. Απέναντι στον Τζαπάρα. Σκαστή πάσα έχει δώσει μάχη, θα πάρει και γυρίζει το φάουλ. Νικολόπουλος από τον Παπαδόπουλο. Δεύτερο. Είναι πολλές όντως. Έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά.
της δεύτερη εντολής. Το rebound. Από τον Γαλάνη. Πανηγυρισμός που δεν πήγε δεύτερη βολή από τον Παπαδοσφύριο στον πάγκο. Για τρεις Παπαδόπουλος. Πολύ μεγάλη καμπύλη να άσχος. Πάρα πολύ ψηλό θα πάρει το βιβλικό rebound ο Γαλάνης. Χριστή θα βγάλει μου την πάση του Σιμελίδη. Ζήτω Τσαπάρας στην κορυφή δεν σκέφτει να πάρει. Έκανε μια προσποίηση και κέρδισε το πάγκο την εντολή. Χαμόγελα και... Δώσουμε χειρικό στον παλό, στον Παπαδοσφύριο. Και με τους υπόλοιπους παίκτες του στο παρκέ. Και πει πάρε πίσω. Έφτωπος του πρώτη της Σαφάρας. Έδειξε τον φίλο του πανικού που κάνει αισθητό το γεγονός ότι βρίσκεται στον Ικαρίνα. 32-24, δεύτερη βολή είναι και αυτή εύστοχη. Ερχόντης. Αντωνάκης deflection από τον Τσαφάρα, η μπάλα περνάει εκτός. Αντωνάκης. Σε 8 πόντους η διαφορά για να δούμε τι μπορεί να κάνει ο πανικός στα τελευταία 2-25 για να ρίξει τη διαφορά. Δύσκολη προσπάθεια, δεν πήρε φάουλ ο Αντωνάκης. Υπάρχει αμυντικό rebound από τον Καλάνη. Γιατί κόλλησε, τέλος πάντων. Τσαφάρας. Αντωνάκης παίζει καλή άμυνα στο κέντρο. Πέρασε το κέντρο του Τσαφάρας λίγο πριν τη λήξη των 8 δευτερολέπτων. Βλέπω ότι είναι ένα screen Τσαφάρας, πήγε να τον επιστρέψει την μπάλα. Πάρει τη flexion όμως και ο Αντωνάκης θα την φέρει και ολοκλήρωσε το κάψιμο. Αντωνάκης τρέχει ο Καλάνης. Γιατί ο Καναλάτσικος ο οποίος έχει περάσει deflection από τα τεράστια χέρια, το τεράστιο άνοιγμα των χεριών του Σκλέπου, συγκρατεί ο Αντωνάκης, έχει 10 δευτερόλεπτα αυτός και η ομάδα του για την επίθεση. Βλέπει ένα screen shoot για 3, θα το πάρει ο Αντωνάκης πίσω από αυτό, είναι άστοχος, 3 δευτερόλεπτα, αμυντικό rebound της Σαφάρας. Ζήτησε φάουλ, θα το πει το πρώτο πάση Σημεωνίδης, ο Παπαδόπουλος για 3, ο δεύτερο το πάρει. Σημεωνίδης, 14 δευτερόλεπτα, πέρασε από 3 παίκτες. Κυρίσκο φάουλ, δύο βολές. Πάρα που έχει τον Κοντόπουλο, ο Αντωνάκης περνάει στον πάγκο. Αυτή η φάση μου θύμισε, ποιο ήταν εκείνο στην μυθολογία που ήταν κάτι τεράστιο βράχι και πήγε κάποιος να περάσει από μέσα του και φράκαρε. Υπάρχει αυτό, νομίζω υπάρχει. Συνολίδης είναι και στη δεύτερη και στην πρώτη. Κοιτάξτε τι κάνει το Βασιλείο, από πού σηκώνεται από τον πάγκο. Από πού σηκώνεται, από τον πάγκο σηκώνεται, από εκεί καθόταν. Καρφόντης, παίρνει το Σιμεωνίδη, είναι έστωμος και πάλι η μέση απόσταση. Μέση λύση. Και το καλάθι. 34-26. Τσαπάρας. Μέση απόσταση, μέση λύση και τα καλάθια τρέχουν σαν βρύση. Ο Ραντέκος θα κάνει τώρα το φόρτο του Τσαφάρα. Ποιος πέταξε την μπάλα. Εντάξει, δεν θα μπει αυτό. Θα πάει στις βολές όμως. Πανώ! Θυμάστε να περάσει ο Τσελικίνης έχει το αρκετή ώρα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα θα περάσει ο Καρανάσιος στον πάγκο. Μια και μιλάμε για βολές 8 στις 8 για πανικό και 8 στις 8 για φίνη κάθε εικόνα. 2 στις 7 για πανικό. Έντοπος με τον Βιλίο Τσαφάρας. 9 στις 9 βολές δεν έχουν χάσει ούτε μία βολή στο κύριο του Φίνικα. Πάμε! Και! Τσαφάρας. Άστοχος στην πρώτη βολή έπειτα από 9 εύστοχες προσπάθειες. 9 στις 10 πλέον για Φίνικα. Καναφώτης. Πέρα και έκλειψε ο Παπαδόπουλος. Βάζοντας το χέρι στην μπάλα του. Time out έχει δείξει ο Αντωνάκης. Διαφορά στους 9 πόντους. 1-1 απομένει για τη λύση της δεύτερης περίοδου. Η ομάδα θα πάρει στον πάγκο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο γιατί συνέχεια μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει για μια ακόμα φορά στη Zone Arena. Πάμε και το δραματικό zoom out. Το μπορώ τα ίδια λέω. Τέλος πάντων. Μπραντέκος. Να δούμε αν θα δούμε τα ίδια από τον πανικό, ο οποίος είναι στην επαναφορά 18 δευτερόλεπτα. Ψάχνει μια πάσα απεχνωσμένα, την βρήκε ο Μπραντέκος στην πόρτα ο Καναπότης. Στα 16 δευτερόλεπτα, παίρνει ένα screen, θα πάει αντίθετα από αυτό. Πάμε ούτε να μην σουτάρει, ούτε drive, ούτε τίποτα λέει από τον πάνω του Βαζιλίου, αλλά θα έρθει τρίποντο. Από τον πανικό, από τον Νικολή, ο οποίος ήταν στην κορυφή, στους 6 πόντους πέφτει διαφορά.
Τσιμπάρας, όπα. Έλα, έλα. Άιτε, πάμε. Ανοίγει ένα σκριν, ανέβει ήδη πάρα πολύ ψηλά καρφώτης. Για πολλαστή φορά στο 3-3 δεν είναι σε λαμπαντήσει, είναι άστοχος, θα σμπρώξει την μπάλα. Όχι όμως επιτυχώς εκεί που είναι συμπαίκτης ο Κουτίδης. Τσιμπάρας, αυτό δεν θέλω να είναι την επίθεση, Φραμέγκος απέναντί του. Ζητάει, δεν το πάρει όμως ο Σκλέπος στο 3-3, μόνο τα μπλόκ από τον Τσιμπάρα. Καρφώτης. 3-2-1 υπό ο φιλάθρος του πανικού, πήγε να δώσει μια πάσα, δεν κέρδισε πάνω από τον Τσιμπάρα ο Καρφώτης. 6 δευτερόλεπτα, Σιμερίδης, κοιτάξτε πώς ζητάει ο Παπαδόπουλος. Στο 3-3 θα πετάξει την μπάλα, σαν προσευχή. Δεν θα πει το καλάθι από τον Φραμέγκο, το υπάρχει και απλώς για να παρθεί. 35-29 λοιπόν. Ένα μικρό recap του πρώτου μισού στο SIP 6. Βρίσκεται ο Φίνικας, Phoenix BC. Στην πρώτη περίοδο ο Πανικός είχε πανέλθει από μία διαφορά από το μείον 10. Έκτοτε ο Φίνικας έχει καταφέρει να την πάει στους 9 πόντους εκ νέου. Για πρώτη και δεύτερη φορά. Ο Φραμέγκος προηγουμένως μείωσε. Έχει τρόπο δημιουργία αρκετά, αλλά όχι όσο θα μπορούσε ο Φλέπος μέσα στην ρακέτα. Αναμένεται να παίξει πολύ και στο δεύτερο ημίχρονο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για αυτό. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. Παρέλθον πλέον, καθώς το βίντεο εκτός συγκλονιστικού απρόπτου έχει ανέβει στο YouTube. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μια ακόμη φορά στη Ζώνη Καρίνα. Αυτή τη φορά και του δεύτερου μισού στην αναμέτρηση. Πρώτη καρφή είναι για τον Πανικό. Οι ομάδες είχαν αρκετό χρόνο να ανασυγκροτηθούν. Διάρκειες ανάπολας, έκανε περίπου 8 δευτερόλεπτο φάουλ από το σκλέπο και μετράει το καλάθι. Ωπω, Τσιμπάρας. Πιάσαμε την καμέρα, δεν είναι προϊόν μοντάζ. Καρφώτης θα εκτελέσει και μια βολή. 35-31. Άσαμε στην βολή, δεν θα πάρει όμως το rebound το εκτελικό. Σαντολόπουλος. Έχει περάσει για πρώτη φορά και το παιχνίδι και κάνει και το ντεμπούτο του με την φανέλα των Phoenix BC ο Φραγκάλας. Έτσι και πήρε ο Βασιλείου. Συνδεθεί με 3 φάουλ με 2 φάσεις back to back στο μισό. Σιμερίδης, 2 δευτερόλεπτα και πάρα σε πετάξει. Την μπάλα είναι άστοχος όμως απέναντι σε άμυνα. Αρνητικό rebound. Την βολή Αντωνάκης. Την κίνηση υπέροχη πάσα, όχι όμως το καλάθι από τον Δημήτρη του Γιώργο. Φραγκάλας. Τσιμπάρας τώρα. Τσιμπάρας. Βλέπως θα πάρει την μπάλα. Δύο παίκτες πάνω του, πήγε να κλέψει ο Καρφώτης και έχει κάνει φάουλ. Δεν θα ολοκληρωθεί ένα ακόμα κλέψιμο για την ομάδα του Πανικού. Είναι το 8-31, διαφορά στους 7. Stop! Τονάκης. Νούμερα 6 τα κλειψίματα. Πάρει τη φλέξο, oh. Θα πάρα, θα συγκρατήσει για την μπάλα και πέρασε μέσα από 2, υπάρχει να περάσει εκτός. Και είναι για τον Πανικόλιο, ρε. Αλλά ο έντερος ρεφ που κοιτούσε τη γραμμή είχε καλύτερη υποπτία, λέει ότι η μπάλα είναι και το Φίνικα. Ρωτήσεις διαφωνούσε ο Τσιμπάρας, τώρα διαφωνεί ο Αντωνάκης. Τελική απόφαση είναι, την μπάλα είναι για το Φινικά. Μεγάλας. Σκεφτεί πάσα του Βασιλείου. Πάει μέχρι μέσα και υπάρχει. Φάουλ από τον Γιώργο με το νούμερο 6. Τρίτο εδώ. Ωραία πάσα πήρε ο Τσιμπάρας και θα αφήσει το καλάθι. Το μάλλον θα το σημαντήδι από την εμπαρφορά Αντωνάκης. Παίρνει ένα σκρίνι, θα περάσει εκτός από μικρό παρέμβαση αντιπάλου. 16 δευτερόλεπτο του Γιώργος στην εμπαρφορά Νικολής. Σαράτος του Γιώργος κόπηκε καθαρά του Βασιλείου. Παραλίγο να γίνει το τρέξιμο σαν σας πειράξε.
στόχος. Καραφώτης τώρα. Καραφώτης πέρασε από τον Τζαφάρα, πέρασε και από τον Σιμεωνίδη. Άστοχος με ταμπλό, κολλήκε ριμπάουν. Αντωνάκης, κόλλη μπάουν. 5-3 τώρα. Αντωνάκης πέρασε, δεν θα περάσει η πάσα μέσα στον Γιώργο. Τον Γιώργο και η μπάλα έχει περάσει εκτός. Τον Καραφώτη. Παρατήρηση. Θα λέει με το ρεφ. Τσαπάρας. Θα ρίξει τον Αντωνάκη, ο οποίος παίζει καλή άμυνα. Πέρασε ο Τσαπάρας. Ένα σκρέμπο σκρέμπο. Πέρασε μέχρι μέσα. Υπάρχει αμυντικό φάουλ. Ήρθε τυπο. Όχι, επιθετικό φάουλ του Τσαπάρα. Είναι το δεύτερο επιθετικό του. Δεύτερο φάουλ του Τσαπάρα και τα δύο που έχει είναι επιθετικά. Και το πρώτο φαουλ που είχε κάνει ήταν το πρώτο μάλιστα με το Φίνικα. Πρώτο επιθετικό. Με τον Άκης. Καρφώτης στα 10 δευτερόλεπτα, πέρασε, πέρασε στο σκλέπτο, θα γυρίσει ακόμη και αλλά με φαουλ που φέρα από τον Παπαβασιλείου και είναι το τέταρτο! Τέταρτο τώρα γίνει και αναγίνεται από τη γραμματεία. Τσελεκίδης περνάει εντός στη θέση του Νικολή. Ο Βασιλείου δεν περνάει εκτός σε πρώτη φάση. Έτσι όπως είναι πρώτη πολύ γραμματής. Άστοχος στη δεύτερη, αθλητικό rebound τελικά. Σημανίδης πήγε για να κλέψει και να πιέσει ο Γιώργος. Και ο Αντωνάκης είναι εκεί πέρα, πέρασε κάποιος από τους δύο και πάει μέχρι μέσα. Σημεωνίδης στέκεται στον αέρα, καλά την φάουλ. Μίτσο, το μάτσο πώς πάει? Όχι το... Κάνουμε και λίγο κουτσομπολιό. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Game 5. Σημεωνίδης. Το έριξε και στο τραγούδι ο φίλος μας, ο φίλος του Πανικού. 43-32. Δονάκι. Πάει στην πλάτη στον Τσεπάρα. Ρίξει την μπάλα στον Τελεκίδη. Το σούτ δεν θα μπει όμως στο αμυντικό ή επιθετικό rebound τελικά ήταν από τη συγκυρία στην κράτηση ο Τσάτσας. Δονάκι. Δονάκης, πάλι Τσάτσας. Στο δευτερόλεπτο πρέπει να βιαστεί, θα πετάξει την μπάλα με το ένα χέρι. Νάσο, θα φέρει το συγκεκριμένο χέρι του Σκλέπου. Θα συγκρατήσει την μπάλα και την κατοχή ομάδα του Πανικού. Είναι άστοχος όμως ο Γιώργος Τελικίδης με ομυρική προσπάθεια. Θα πάρει και από τον επιθετικό rebound και από το καλάθι. Μόνο και μόνο για το γεγονός ότι προηγουμένως συγκράτησε την μπάλα και την κατοχή. Ζωντανή για την ομάδα του, άξιζε να πει. Καλάθι νομοτελειακά, Σημεωνίδης. Τα 5 δευτερόλεπτα, λάθος πάσα τώρα έκλειψε ο Τελικίδης. Πανικός τρέχει. Τελεκίδης χαστή πάσα πέρασε. Είναι άστοχος όμως ο Καραφώτης. Τελεκίδης στο rebound του για 3. Αντωνάκης είναι άστοχος στο σίδερο. Σκέφτος στο rebound. Η ομάδα η οποία έχει γύρεμα. Φωνάζει ο Τσρέμπας. Τσαμάρας πέρασε από πολύ κόσμο. Θα πετάξει την μπάλα. Καλάθι και φάουλ. Προηγουμένως είναι ότι η ομάδα η οποία ενώνει τέταρτο φαουλ και του ψηφοφόρου με το νούμερο 6. Δεν θα πω ποτέ αυτό. Η ομάδα λοιπόν που έχει το φορηχτό τον Σκλέπο έχει πάρει 21 προσπάθειες στο πρώτο μισό από τη γραμμή των 6.75. Είχε φτωχίσει στις 4. Έστω και η βολή 46-34. Μεγάλος περνάει εκτός για πρώτη φορά στο παρκέ. Το 13, ενώ ο Νικολής έχει περάσει εκτός για τον Ιωάννη Πανικού, έχει περάσει τον Τόπουλο σε κλαίου. Αντωνάκης, 10 δευτερόλεπτα, ζήτησε ο Καραφώτης, θα πάρει, θα εκτελέσει, απέριψε ο Σιλονίκη για 3, είναι άστοχος, θα πάρει το μυντικό rebound, κανένας θετικό κοντόπουλος. Ο Καραφώτης πέρασε υπέροχα και άφησε την πάρα το καλάθι, 46-36.
Τσαβάρας. Πέρασε ένα, πέρασε δύο, πέρασε τρεις. Ήτανε δύο, ήτανε τρεις, ήτανε 1013 για τον Τσαβάρα, αλλά τους πέρασε όλους και έβαλε το καλάθι, 48-36. Γραφώτης πέρασε και πάλι, και πάλι εύστοχος για μία ακόμα φορά. Πάει να χτίσει κύμα ενέργειας, ραδιενεργό. Ραδιενεργός τώρα από της. 3-4 δαμαντικά στην τρίτη περίοδο. Λεωνίδης. Σκλέπος δεν θα πάρει δίπλα σιγά με να πάρει την κλίκη τώρα. Τσελεκίδης. Τσελεκίδης πέταξε την μπάλα, είναι άσπρος ενδεχομένως να ήθελε να πάρει φάουλ στον πήρε. Καραφώτης. Μπάλα του πάει εκεί πέρα ο Αντωνάκης και στην πάσα από τη γωνία. Καραφώτης για 3. Έχει βρεθεί ελεύθερος, είναι άσπρος. Δεν υπάρχει rebound, υπάρχει φάουλ. Έχει στον Κοντόπουλο, ο οποίος φαίνεται να διαφωνεί αρκετά. Λεωνίδης. Έτσι όπως πήγε πολύ, αφιερώνει και αυτός. Πάλι. Τι ψύχος έχω πάθει με την φορά, δεν ξέρω. 18, 4 ώρα το κεφαλίδι στην Καραφώτης. Πρώτη πάσα τον Άχη στο για 3 χωρίς τα τριπλάρια, χωρίς τα μασάρια. Είναι άσοχος πολύ ψηλά. Δεν θα πάρει το θετικό rebound του Τσαρκίδης, αλλά θα παχθεί το αμυντικό από τον Λεωνίδη. Ξέρεις τι πώς πιέζουν το παιδί του Ισπανικού ολότελα. Τσαβάρας. Αυτό ολότελα, να μην κλέψουν. Καλό είναι και το να πιέσουν απλώς. Και πάλι η δήλωση άμυνα στο Σκλέπος και πάλι κλάπηκε από τον Κοντόπουλο. Αυτή τη φορά έχουν ανοιχνεύσει πλήρως το γεγονός ότι θέλει να πάει η μπάλα μέσα στην ρακέτα στο Σκλέπο. 50-40. Φάρας. Πέρασε τώρα η πάσα και θα αφήσει την πάρα στο καλάθι γυρίζοντας. Σκλέπος. 52-40. Καραφώτης. 16 δευτερόλεπτα, πέρασε μέχρι μέσα. Χαμηλά το φάουλ. Που έχει κρατήσει στην Ανίλη. Φραμέγκος περνάει εντός της Σκαντονάκη. Μόλις χτύπησα τον γόνα μου στο τραπέζι. Όλα έρχεται. Δεν πειράζει. Ο χρόνος όλα τα θεραπεύει. Αυτή μια πάσα να βρει, τη βρήκε στον Τσαρκίδη, ο οποίος συντάξει στο καλάθι. 52-42. Τσαβάρας. Τσαβάρας. Στάτσας. Δίνει μάχη με τον Παπαδοσμίου, ο οποίος παίζει με 4 φόλου, το ρισκάρει. Στον για 3 θα το πάρει, είναι άστοχος ο Τσαβάρας απέναντι στον Τσοδόπουλο. Τραβώτης. Άλλαξε ταχύτητα, πήγε το κλέψιμο της Τσαβάρας και η μπάλα είναι και το Φίνικα. Εκεί και η άμυνα. Και ετοιμάζεται διπλή αλλαγή. Τσαβάρας και Σιμεωνίδης περνάνε εκτός. Παπαδόπουλος και Γαλάνης εντός για μία ακόμα φορά. Πρώτος εκ των δύο θα πάρει το ριμπάλα και θα κατεβάσει την επίθεση για τους Φίνικα. Για τους Phoenix BC, κάτι διάγνωσο είπα, Γαλάνης. Ο Βασιλείου έκανε προσποίησεις για πάσα, θα γυρίσει. Είναι άστοχος, παίρνει σε καλή άμυνα. Σκλέπος από θετικό rebound, θα γυρίσει, θα πετάξει μπάλα. Άστοχος, Κοντόπουλος στο rebound. Καραφώτης. Παίρνει χρώμα συνεχής και Σάμερ. Αρκετό μάλιστα. Κοντόπουλος. Ροδέκο στα 12 δευτερόλεπτα. Αυτό τώρα πήρε το screen και πάει μέχρι μέσα στο 3, δεν θα το πάρει Καραφώτης, αλλά θα πάει μόνος του μέχρι μέσα. Κόπηκε, στάθηκε σταθερός ο Σκλέπος ψηλά και δεν θα μπει ούτε το καλάθι, μόνο αέρα από τον Κοντόπουλο. Τώρα κάτι λέει ο Σκλέπος στον πάγκο, στους παίκτες του. Επιστρέφει για να παίξει. Με τη γωνία με τον Γαλάνη.
45-42 σε ένα πολύ κομβικό χρονικά σημείο. Λίγο πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου έχουν αποκτήσει διαφορά και momentum η Phoenix BC. Καρφώτης. Υπάρχει φάουλ. Γίνονται στο γαλάνι. Βόλες λοιπόν για τον νεαρό γκάρ του Πανικού. Τον Καρφώτη, όπα. Σημειονίκης ετοιμάζεται να περάσει εντός και θα περάσει εντός στη θέση του Πάπα Βασιλείου. Χαμηλώνει το σύστημα του τροφίνου. Και εκεί θα απαντάει αναλόγως. Ζώμος δεύτερη. 55-44. Βοδόπουλος. Βοδόπουλος πέρασε το κέντρο τώρα μπάλα για τον Φινικά. Σκέπος θα φέρει ψηλά από εδώ σε ένα σκρίν στο Σιμεωνίδη. Το εκμεταλλεύεται αυτός που επιστρέψει την μπάλα. Παραλίγο θα φέρει πάλι δύο άλλοι παίκτες πάνω. Ζωμός πρέπει να άστοχος. Κάτω από την ρακέτα. Τελεκίδης. Καραφωτής. Για 6 δευτερόλεπτα πέρασε τσάτσα σου για 3. Με ταμπλό είναι άστοχος που παίρνει το σκρέμπο. Ποιος είναι βγει ψηλά στην κορυφή για να πιέσει. 55-44 στην κατοχή τώρα για τον Φινικά. Σιμεωνίδης. Ανάμεσα τα 12 δευτερόλεπτα πέρασε από 2. Ανάμεσα είναι άστοχος. Πέρασε το επιθετικό rebound. Και μία ακόμα φορά. Αν το χαλάνει και πάλι. Και πάλι καραφώτησε τις βολές. Δεζαβού πλέον να δεις τη Σόνικα Ρίνα. Αυτό είναι την πρώτη καραφώτηση. Έτσι όμως δεύτερη. Ο Δόπουλος. Αλλαγές παντού, μία καθαρή λίγα τον από τον πάγκο και έχει δοθεί εντολή από τον πάγκο του Φίνικα να παίξουν μία επίθεση δηλαδή. Ο Δόπουλος. Στα 8 δευτερόλεπτα δεν είναι πολύ σημαντικά να βάσει στο σπίτι του Κινήτος. Συγκρατεί από τον Δόπουλος πάλι για την εχόμενη που θα κάνει τώρα μία πάσα λάθος. Γυρνάς ο Παρδέκος και θα πετάξει την μπάλα εμπρός του Μοντή. Όπα, πάρα λίγο να μπει ένα απίστευτο καλάθι. 54-46 σκορ που έχουμε έρθει από τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ο Πανικός βρίσκεται πίσω με 11 πόντους. Να δούμε αν θα κατονική επαναφορά στο 4ο δεκάλεπτο αυτή που απαιτείται για να διεκδικήσει το παιχνίδι. Μέχρι τέλους μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στον Ωκαρίνα. Πολύ έτοιμα για να ξεκινήσει η τέταρτη περίοδος στην αναμέτρηση. Όπα, έψε το κεφτό μου, όλα καλά. Δούμε το χείρι για το Φίνικα. Λοιπόν, τρίτο το screen στο Τσαπάρα και ο οποίος θα κερδίσει το φάλο του Νικόλου. Αυτό είναι στενό λεπτά. Αγγελίνος στην επαναφορά. Βλάνης. Βλόπλος για τρεις. Εύστοχος! Και πάλι τρίποντο. Και το Φινικά. 46. Είναι σκληρό ο Νικολής, Καραφώτης. Καραφώτης, καρόμπας είναι ένα jump shot θα το πάρει. Είναι άστοχος όμως. Forward υπάρχει επιθετικό rebound. Ο Ντόπουλος πάει μέχρι μέσα μόνο τα blow. Είναι επιθετικό rebound, όχι της ενεκίνησης. Είναι και εκεί, άστοχος και αυτός. Σκλέβος τελικά θα πάρει το rebound χωρίς καν να χρειαστεί να επιδείξει και υπάρχει σφυρίγμα. Πάμε, πάμε. Πριν καν πάρει την μπάλα από τον Σκλέπο, ο οποίος κράτησε αντίπαλο μέσα στη ρηγέτα. Καραφώτης. Υπάρχει φάουλ από τον Γαλάνη. Και πάλι έχουν εντύπωση. Πράγματι, και πάλι. Okay.
Το 60 πόσα έχει. Το 60 πόσα έχει. Δεν το άκουσα ρε φίλε, sorry. Καρφώτης, άστοχος, τέταρτο φάουλ του Γαλάνη. Αντόπουλο. Αντόπουλος, καυτή πάσα, πέρασε από το κέντρο σου για 2. Θα το πάρει, είναι άστοχος. Γαλάνης, πήγε και αυτός φορτωμένος με 4 φάουλ. Και όπου ο Βασιλείου είναι στον πάγκο με 4. Καρφώτης. Καρφώτης, Κοντόπουλος. Κολλήσει για 3, άστοχος, τέρμπολ. Θα βγει και δεύτερο. 31 εντός. Ο Δημήτρης περνάει στον πάγκο για Φίλικας, με Μίλης εντός. Ο Μητόπουλος εκτός. Ξέρω και όλους περνάει στη θέση του. Τσιμάρας. Τσιμάρας, τον πιέζει ο Γραφώτης, παίρνει ένα σκρίν από τον Στρέμπο, θα το επιστρέψει, την μπάλα έχει πέσει κάτω. Βήματα, βρίσκεται κάτω και αυτός ήταν δέκος. Το λίγο να είχαμε, θα πάνω στο play, πραγματικά. Είναι κίνδυνη φάση, τελικά και οι δύο είναι καλά. Βγάμαστε γι' αυτό. Λάσκας. Λάσκας παίρνει το screen από τον Νικολίθα, πέσει κάτω. Αν έχει χρησιμοποιήσει το νούμερο 27. Ωραία, ωραία. Στον κέρδος στην επαναφορά. Περίχε για την δίκαια αλλαγή, για τρεις φίλε άνθρωπος Καραφώτης. Πολύ πιθανό θα πάρετε από την rebound. Βάρας, δείτε το Μονοδόπουλο, ζητά ακόμα, ο Βάρας πάει απέναντι. Χειροκροτήματα από τον πάγκο του Πανικού, καθώς βγήκε η άμυνα. Βαλάσκας θα παραφέρει 60-46 και time out που έχει χτίσει ο Βαλάσκας από τον πάγκο του Πανικού. Και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο 3-1 τα φάουλ, το ένα ακόμα προηγουμένως είναι δύο μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν, έπειτα από το time out που κάλεσε δώσει λίγο για λογαριασμό τον Tennis BC. Καλάσκας. Καραφωτής, καυτή πάσα τον Άκης και η βάλτα του Παπαδόπουλου θα γυρίσει σε κάποια φάση. Θα γυρίσει, έχει έρθει και ο Κλέφος, αλλά ο τον Άκης άφησε την πάρα στο καλάθι. Σύντες από αυτό. Παπαδόπουλος. Πήγε λίγο και στην φωτογράφο μας. Βάλα, ωραία. Καλάνης. Πέφτυνε για το πλούσιο οπτικο-ακουστικό υλικό που εμφανίζεται από πολλούς αγώνες στη σελίδα μας στο Facebook, που έχει φτιάξει ένα μικρό link. Τσαπάρας χτύπησε λίγο, αλλά είναι μια χαρά ο Σκλέπος, δεν υπάρχει φάουλ. Τσαπάρας στην κυβερνήση θα το πάρει από τον Παπαδόπουλο στην κορία. Είναι καλό σε τέτοια και το αποδεικνύεται τώρα! 63-48. Μονάκης μια μακρινή πάσα, ο Καραφώτης θα λέει λίγο με τον ρεφ. Σωμογιώρο, κόπηκε! Αυγιονίδη. Πώς θα πάρει τον μπάλα από τον Τσαπάρα. Παπαδόπουλος στην κυβερνήση και πάρει και αυτό μέσα! Απέναντι σε άμυνα! Βαλάσκα αυτή τη φορά! Βλάσκα σου. Για 6-48. Καραφωτής. Για 3 από τους σύγκρα. Για άσμος που ανοίγει το rebound. Πολύς κόσμος στην κορυφή σου, 2-3 και πάλι με τα μπλοκ! Τι κάνει ο Παπαδόπουλος, 3 σερί τρίποντα! Back to back to back, 3-peat! Τι με τα μπλοκ, τι ελεύθερο, τι με άμυνες, time out! Από τον πάγκο του Πανικού επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει για μια ακόμα φορά επί το time out που κάλεσε, επαναγκάστηκε να καλέσει έτσι σωσμένα ο πάγκος του Πανικού. Έρχεται από τα 3 σερί τρίποντα του Παπαδόπουλου. Παίζει καλή άμυνα τώρα στον Αντωνάκη, αλλά θα κάνει το φάουλ. Εξηγεί τώρα ρεύ γιατί στηρίχθηκε και απόφαση. Σε παρεστατικό τρόπο. Mm.
Παλάσια στην επαναφορά. Γίνεται τον Άκη, δεν θα πάρει χειριστή καλά. Γραφώτη σου για 2, δεν έχει χειριστή τόσο καλά. Είναι άσχημα τόσο καλά. Είναι άσχημα τόσο καλά. Τις 21 πόντους τη φορά. Πέρασε ο Σπάρας. Δεν είναι ο Παλάσιο, ο οποίος παίζει καλή άμυνα. Σκέψε να μέτρησε λάθος το σκρίνα. Συνότερο παίκτη ο Σπάρας. Και έχει πέρα τον Άκη. Λάθος πάσα συγκράτησε το δύσκολο. Έχασε το φαινομενικά ενδεχομένως ευκολότερο την πάσα στη γωνία. Τσουμπάρας δεν κατάφερε να τις κρατήσει ο Σπενίδης. Μαλάσκας πήρε και πάλι από τον Γιώργο. Νομίζω 31. Εντάξει ήταν εκεί πέρα σε κατά σκριν. Ο Γιώργος στην άφηση που πήρε το μαριμπάουντο του Σπενίδη και αλλαγή ετοιμάζει ο πάγκος του Φίνικα. Τσαπάρας έχει χειριστεί πάρα πολύ καλά την δόντια του παιχνιδιού. Μελανής ένα jump shoot και πάλι είναι άσχημα με θετικό rebound της Κλέπος και πάει μέχρι μέσα καλάθι και φάουλ. Ή όχι. Όχι. Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Εδώ με θετικό φάουλ. Έχει δοθεί. Αυτό μου λάθος. Σπρώξε δικανονικά ο... Λέβος, 5-1 το φαουλ. Βελάσκας. Καραφώτης, περνάσκα από το Μουδάκι. Στρέφει τώρα την μπάλα, αλλά λίγο πριν έχει σημειωθεί φαουλ από τον Παπαδόπουλο. Ένα ακόμα. Τέταρτο από τον Παπαδόπουλο. Πεντάλεπτο στην κανονική περίοδο. Σπάρας. Βλέ. Δηλαδή για τον Άκη εξακολουθεί να τον πιέζει. Σπάρας παίρνει ένα screen από τον Σκλέπος για 3. Παπαδόπουλος και αυτό μέσα! Αρχίζω να ανησυχώ. Νομίζω ότι ο Παπαδόπουλος έχει παρεστήσεις. Βλέπει τα καλά της Σαμαρέλια. Δεν εξηγείται αλλιώς. 72-50. Καρφώδης. Ότι στα 16 γύρισε υπέροχα, κάλυψε πάρα πολύ χώρο, τα έκανε όλα σωστά και το καλάθι όμως. Ο Παπαδόπουλος είναι εκεί πέρα και μάζει το κανονικό rebound, Μπραγκάρτ συγκρατεί. Δεν περίμενε ότι η μπάλα θα πήγαινε σε αυτόν. Ο Παπαδόπουλος δεν βάζει και την μπάλα. Δεν βάζει μόνο την μπάλα στο καλάθι, κατεβάζει κιόλας για το παρκέ. Σιμεωνίδης. Παίρνει τον Καραφώτη, πέρασε. Σιμεωνίδης παίρνει ένα screen, άλλος παίκτης τώρα πάνω του. Ο Παπαδόπουλος από τη γωνία δεν θα καταφέρει να συγκριθεί, να τελείω να προσλήψεις. Ο Λάσκας τώρα Καραφώτης για να τον θα καρφώσει πράγματι. Όχι! Όχι, δεν πήγε το καλάθι. Είναι τα βήματα, έχει καρφώσει κι άλλες φορές. Δεν ήταν η πρώτη φορά. Σπάρας μια μακρινή πάσα συγκράτησε. Σκλέπος θα γυρίσει χωρίς να αφήσει την μπάλα. Δεν θα αφήσει τα πόδια από το παρκέ απέναντι σε άμυνα. Ο Λάσκας. Ζωνάκης. Ο Αγγελίνος είναι έτοιμος να περάσει εντός του για 3 με ταμπλό άστοχος ο Αντωνάκης. Μεγάλα στο αμυντικό rebound και πέρασε την βάση πίσω από τον έναν εκ των δύο αντιπάλων που τον είχαν επιπλώσει. Μεγάλα στην επαναφορά. Ο Τριάδης εντός για τον πανικό. Το έχουν πολύ πολύ ώρα, πάρα πολύ. Ο Γιώργος με το νούμερο 6 περνά εντός, επίσης η κολλήση των Άκης είναι εκτός τώρα. Τρέχεται το 33 και τη λήξη της τέταρτης περίοδου. Πάρας πέρασε, έκανε μια προσπίση, θα αφήσει την πάρα στο καλάθι, όχι επιθετικό rebound από τον ίδιο και καλάθι. Έφτασε από ένα υπόγειο lay-up, θα έρθει τελικά το καλάθι. Μελάσκας. Τραφωτής. Με 5 δευτερόλεπτα, σταυρωτές στη γωνία έχει βρεθεί ελεύθερο στον Τιμιάδη, δεν θα πάρει όμως Καραφώτης. Έστωτος και πάλι. Πολύ μεγάλο παιχνίδι από τον νεαρό. Τσουάρας. Ο
Γκαλάς. Από τη γωνία σε από δύο. Μισλίου. Μπάρας είχαν να πάει μέχρι μέσα καλάθι και φάλλον τον Τζαφάρα. Δύο παίκτες που είχαν κλείσει τη γωνία του Βραγκάλα είχαν πηδήξει ταυτόχρονα σχεδόν. Τσαμπάρας. Γκολές. Άσος πρώτη, σήκασες τώρα λέει στον Βαλικό. Το χ είναι για τον Φίνικα απ' έξω. Για πίσω από το πάρει στην οδήγηση να μάθει από τον Τζαπάρα. Έχει το χ αυτό! Το χ τώρα είναι πολύ πολύ με το μέρος του Φίνικα. Τώρα το σουτ μπαίνουν στην τέταρτη περίοδο κυρίως με τον Παπαδόπουλο. Ο οποίος έχει 4 στα 4 να δίνει το έναυσμα. Περαφώτης στην κίνηση θα πετάξει την μπάλα. Είναι άστοχος κάτω από το καλάθι ο Βαλάσκας. Πάρας θα σπρώξει την μπάλα. Ο Τσάτσας αλλά και που είναι έτσι πάλι ο Βραγκάλας. Ο Βασιλείου θα δώσει ένα screen και εκτελέσει πίσω από αυτός ο Μιονίδης με πολύ μεγάλη καμπύλη. Είναι άστοχος ο Βραγκάλας στο αμυντικό rebound. Τσαπάρας στην πια 3. Άστοχος αμυντικό rebound του Βαλάσκα και φάρος τώρα με την είναι. Εδώ στη φανέλα του Μπαμπούλα. Αυτός είναι ο πρώτος. Αυτός είναι ο rebound. Πάρα θα συγκρατήσει από την πίεση που δέχεται από την Τριάδη. Τελευταίο δίλεπτο πια στην περίοδο. Συγκρατήσει, ζήτησε ο Βασιλείου, δεν πήρε, Βαγγελίνος. Πάλι από τον Βασιλείου στα 10, ένα μακρινό δίποντο, δεν έχουν δικαιώσει, μόνο σίδερο ίσα ίσα. Ο Γιώργος, από τις δημοκράτες τώρα σε πια 3 από τις 45 περιπου μήνες, είναι άνθρωπος, μπρόξει την μπάλα ο Βασιλείου και είπε τον Βραγκάλας, Τσαπάρας. Είναι ακόμα φάλα δάση παίκτης του Πανικού, Τσαπάρας. Μιλήρου σε πια 3, άστοχος, πάλι ο Γιώργος δεν συγκρατεί την μπάλα. Δεν έχει πλέγει να συγκριθεί. Και η κατοχή είναι για το Φίνικα. Μπήσε τελικά ο Γιώργος για 3 άστοχος από τον Βασιλείου. Αμυντικό rebound του Καραφώτης. Καραφώτης στα 18 πέρασε μέχρι μέσα, είναι άστοχος αυτή τη φορά. Αμυντικό rebound από τον Τζοτζά. Ο Λάσκας έκανε μια προσπίση και πάει μέχρι μέσα και αυτός είναι άστοχος. Όταν πάει που είναι κοντά ο Ψαλιδιώνος, αλλά αυτή τη φορά είναι για τον Πανικό πράγματι. Ο Φώτης γύρισε, κάνε μια ακόμα τρίπλα, ένα jump shot, έχει το γόσο. Απέναντι στον Βασιλείο. Τσπάρας, σκαστή πάσα. Στο 83-54 παρακολουθούμε μία συνεπώς από τις τελευταίες επιθέσεις στην αναμέτρηση. Καραφώτης. Καραφώτης στα 14, σου για 3 στα 12, εύστοχο! 83-57, ένας εκ των διακριθέντων για τον Πανικό Καραφώτης. Και απόψε. Παίρνει χρόνο συμμετοχής στο Summer. Μας φανέτε αυτό. Ανεβαίνει πολύ ψηλά για να πιέσει τον Τσαπάρο Τσάτσας, που ίσως είχε χαμηλώσει την τρίπλα. 6 δευτερόλεπτα, 12 συνολικά, για να δούμε αν θα εκτελεστεί άλλη επίθεση. Τσαπάρας. Τελειώνει ο χρόνος με την επίθεση για 3 με 3 αντί για άνθρωπο από τον Σιμερίδη. Τελικό σκορ λοιπόν 83-57. Τελική κόρνα. Σφυρίζουν και οι διαιτητές για τελευταία φορά για τον αγώνα. 83-57 λοιπόν. Πανικός
έχουν αρχίσει το να επαναφέρει το παιχνίδι αρκετές φορές, αλλά τελικώς με ωμέγα. Φίνικας έκανε τα πράγματα που ήταν σωστά για αυτόν. Η ευστοχία ήρθε πολύ στην τέταρτη περίοδο. Η διαφορά ήταν ήδη υπάρχουσα. Κάπως έτσι έχουμε αυτή τη μεγάλη διαφορά, ενδεχομένως πλασματική, όσον αφορά μεγάλο μέρος του παιχνιδιού. Κάπου εδώ πέρα τελειώνει η συγκεκριμένη μετάδοση. Τρίτη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια για τον Φίνικα. Κάπου εδώ πέρα τελειώνει η συγκεκριμένη μετάδοση. Από όλους όσοι συνεργάστηκαν για να έχετε οπτικό, ακουστικό, ηλεκτρικό, ευχές για όμορφη συνέχεια. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.